Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα με τη θεατρική ομάδα, όπως είπαμε, με τον κύριο Σαρκυριακή Δικώστα υπεύθυνο, τον κύριο Μουστόπουλο Δημήτρη, που απόψε έχει και τα γενέθλιά του, να του πούμε ένα χρόνια πολλά, να είναι γερός, πολύχρονος και ευτυχισμένος, και την κυρία Παυλίδου Ειρήνη. Να τους καλωσορίσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Μετά από 2 χρόνια, πάλι ο σύλλογος μαζί σας. Ο ιός ήταν διακοπές και σιγά σιγά τελειώνει η άδειά του. Και θα έρθει. Έτσι, εμείς από το Σύλλογο καλέσαμε σήμερα 2 διάσημους λοιμοξιολόγους να μας μιλήσουν για την πανδημία. Μάλιστα, να σας ενημερώσω ότι είναι δικά μας παιδιά, που η καταγωγή τους είναι από το Πόντο. Είναι ο κύριος Λοιμοξιολογίδης και ο κύριος Πανδημολογίδης. Παρακαλώ, περάστε, κύριοι! Όλα, άφησε με να περάνω. Και ξέρεις που είπες, ευθέντε μόνο το όνομα. Γιατί, τεμόν και πελάτων, άμα να έτσι, εσύ θα περάνεις πρώτος και πεκεί εγώ. Α, σας παρακαλώ, κύριε, περάστε. Έχει πάρα πολύ χώρο για τους δυο σας. Ορίστε, ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπε, εσύ παχωρείς. Σας παρακαλώ, δεν θέλω χειροκρότημα. Πρώτα θα μ' ακούσετε και μετά. Κοράσα και νυφάδα, αγούρ, παιδεία, κυρία Αντιδήμαρχη, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Πρόεδρος και ούτως επίν αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, χαιρετώ σας πέραν χέμερα. Εστά, αέτσι σοβαρά που λες, θα τα εχπάραξε στον κόσμο. Έχω τη μεγάλη τιμή, λέγω. Ποια μεγάλη τιμή? Αν και λες, είναι η πρόεδρος ότι έχει φαΐν, θα έρχους, ναι. Άμα να έτσι στουν οι ματσουκάτ, ο νους εσουν, σο φαΐ και σα μου χαπέτα. Όθε να κλώσκεσαι και να τερείς, έλεψε ένα τραπεζόπο με ζεδόπα, ρακία ή και μεντζέ και αχα, κρύο νερό, κρύο νερό, κρύο νερό. Κρύο νερό θα ή... Ναι, πεστά. Τρως, τρως, σκύλω με τα μαλλιά, πακουρτάσαι το. Και ρε, πως ένουσνε. Πίσω και λίγο δίαιτα αν το λέγνε, α. Σας παρακαλώ, κύριοι. Εδώ ήρθατε να μας μιλήσετε. Σας παρακαλώ. Εστά και εσύ ο λίγον. Αδάπα τη χαβάν και. Εδώ μιλάει ολόκληρη η επιστήμη. Όλα θα μπουν στη σειρά τους. Ακούσατε τι είπε? Εξαπέλυσε εναντίον μου κουβέντες προσβλητικές και ανύπαρκτες, με σκοπό να δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα στην ατμόσφαιρα, στοχεύοντας στη μείωση του κύρους μου. Και με δόλο να αποσπάσει αυτό το ακατόρθωτο μου επιστημονικό έργο, το οποίο θέλει... Αδέλφε, δεν καταλαβαίνω τι λες. Κι όπως ελέπω, ο κόσμος φακεγρικά. Σύνελθεν έπε, στο 2022 ευρύωμες. Και αν τον πάω, όπως φάει σε λίγο θα φεύγει. Τέρενε μπροστά και άφησε τα φαγοπότια και τα κεμεντζέδες. Τώρα, δεν πάει πλάν μεραία, να καλατσεύ ένας έτερος που εξέρτο θα λέει. Εξέρα, θα γραμμένα θα είχα. Κυρίες και κύριοι, το θέμα μας ένα τόσο αφορισμένο νοϊόν. Αλλά δεν μας εκπάραξες με. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πολλά παρακαλώ σας, ασυμψύντα πες, να δείξετε με την παρούσα ομιλία μας την πρέπουσα σοβαρότητα. Αλλιώς δεν θα έχετε κανένα όφελος από αυτή. Ζητώ την προσοχή. Ξαντεσόνε, ε. Συγγνώμη, ένα χπάραγμα επέρα. Το μικρόφωνο, το μικρόφωνο, συγγνώμη, συγγνώμη. Ζητώ την προσοχή όλων σας και ιδιαιτέρως των διατρών και φαρμακοποιών που αν παρευρίσκεται κανείς εδώ διότι θα μπορέσουν να αποκομίσουν από την ομιλία μας πολλές ωφέλιμες πληροφορίες σε περίπτωση εξάπλωσης νέου κύκλου του ιού με όλες τις παραλλαγές του αλφαβηταρίου που υπάρχουν. Πάνε 25 χρόνια! Ξαντεσόνε! Συγγνώμη, τελείωσε. Πάνε 25 χρόνια που εργάζομαι σε θέματα τα οποία έχουν αυστηρά επιστημονικό χαρακτήρα. Σε θέματα πανδημιολογίας. Εξού και το όνομά μου. Πανδημιολογίδης. Τον αφορισμένο. Α, έτσι που λέατα. Εσύ κινέθα και εγώ πά. Και θα παίρνω τον κόσμο σαν τον μεραία. Αφήστε τον να Αφήστε τον να τελειώσει. Όλα να θεμάσαι, Λάλα. Το να ολοκληρών και το να τελέν. Ακόμα και σκάλωσε. Κοράσια και νυφάδα,
Σαν τη γαϊδίρι, ναι. Εμένα έκοψε σαπίκι. Και εσύ ξαν τη γαϊδίρι. Εστά. Εσασούρεψα τώρα. Εγώ λέγω, ασχολήθηκα πάνω από 30 χρόνια με την επιστήμη. Άπειρες δοκιμές σε κλείσματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τον ιό. Σε θέματα λοιμοξιολογίας βέβαια. Εις βάρος της προσωπικής μου υγείας βέβαια. Λέγω. Εγώ εξέρτω. Λέγω. Το λες. Σα το έχεις δίκιο. Ελέπω και την κοιλία σποσέντων. Ξάιμι γελάς. Πονούν τα γόνατα, με έχω μηνίσκο. Αλήθεια. Το κεφάλι μου βοά, ναι. Τα οτία κι ακούνε με. Αριθμία στην καρδία αν πα έχω. Ναι. Ο λίγο παωρή αν πα έχω, ατέρων τον καθετήρα. Ναι. Χολυστερίνη. Ασατόπα έχω λίγον. Το εν το λίγο, όπως λέμε, ο λίγον έγκυος. Κατά τα άλλα τόνα λέω σε. Είμαι μια χαρά, μια χαρά είμαι. Το μια χαρά. Όλο εν το καλοκαίρι ζάντζες μας με τα μέσα και με την ισχυαλγία στα Facebook και στα Ιντερνετ. Κατά τα άλλα είσαι μια χαρά, τον αλέωσε. Ένα θα λέω σας και πίστε το εικόνα. Τερέστε να τον πως ένω σημερών. Τερέστε με. Είμαι γιος μας, και είμαι γιος μας, α. Είμαι, Πολλά μη χαίρεσαι. Ντο. Και νουνίστε πώς θα είναι αν έρθει ένας ακόμη εγκλεισμός στο σπίτι μου να πες. Αλήθεια, κύριε Κώστα. Κύριε Λοιμοξιολογίδη, σας παρακαλώ. Κύριε Λοιμοξιολογίδη, χίλια συγγνώμη. Αλλά εσείς μπορείτε να με πείτε και κύριε Κώστα. Α, θα με τρελάνετε εσείς. Αφού έτσι σας είπα και με είπατε, σας λέω κύριε Λοιμοξιολογίδη. Αποφασίστε, κύριε. Ναι, αφού κύριε Λοιμοξιολογίδη με λένε, πώς θα μου πείτε. Α, καλά, αν βγάλεις εσύ άκραν με τη ματσουκάτ, πέει και με μπα. Αλήθεια, κύριε. Λοιμοξιολογίδη. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Πώς βιώσατε όλο αυτόν τον εγκλεισμό που είχαμε και έπρεπε να στέλνουμε και μηνύματα. Α, τον τε ρωτάς. Και ποιο να ρωτήσω. Το σκύλο να τε ρωτάς. Ναι, εκείνο το καημένο έσυρε τα πάντα. Αχά, τα μηνύματα και να τσορκανίζει το οξουκές. Η γλώσσα της σκυλή έναν πιθαμί ρούξε στο πάτωμα. Και ατός στράταν και μαχαλάν και φέκεν. Αλήθεια, ώστε έτσι. Το σωστό να λέω το αέτσεν, άμα εγώ και φταίω. Πριν το lockdown, όντε σε βγάλαν το οξουκές, μανάχωνε τσίλτεβεν. Σέσιμο γιόκ. Επέγνα τον στο ένα σεσμοτόπ, τι δεν. Επέγνα στο άλλο το σεσμοτόπ, τι δεν. Να μην πολύ λογότα. Γυροκρόσκουμε όλα τα σεσμοτόπα. Μετά από κανένα 20 λεπτό, έσεσεν και επέγναμε στο σπίτι. Άμα με το lockdown τον αλέω σας. Ρούξαμε στην κατάθλιψη. Τα μαγαζιά κλειστά, οι σύλλογοι κλειστά. Ετσοκανίαζα τον 2-3 ώρα το πρωί. Καλά. 2-3 ώρα το μεσημέρι. Α. Στο βράδο να πάνε τον Ιτρανόν βόλτα. 5 ώρας. Ο σκύλον όντεν έβγαινε ο Νοξουκάς στο λεπτό να πάνε πίνει την ανάγκη να του. Και σύρνε να τον ακλώσκονταν στο σπίτι. Αματός. Τον αλέω σας. Αλλά πάντως Δεσποινής, να πούμε και την αλήθεια. Όλη αυτή η πανδημία, ο εγκλεισμός, μας έκανε λίγο περισσότερο νευρικούς. Θα συμφωνήσω, ναι. Πόσο μάλλον, κύριε συνάδελφε, όντα στο σπίτι σαν πέστεκ με τεσένκι πεθεράς. Αχ, ξάει μικρούς του στο κεφάλι μου. Τέρε, κι είμαι καλά, τρομάζεται τα χέρια μου. Ορίστε η νευρικότητα. Κι είμαι καλά, ο γιόκ. Άξον έναν ημέρα τέπαθα εγώ. Τέπαθες. Η Γαρή, ναι. Είπε με, να, έπαρ παράδες και δέβα έπαρ αλεύρι. Ναι. Θα φτάμε τσιριχτά. Στο βράδο να πάν, η πεθερά με κάλεσε τη φιλινάδα σας. Στο βράδο να πάν, να την έτρωγαν. Κι εγώ άμα γουτουρεσμένο σκύλο σε τένας που έτρωγαν και εμένα και δίναν. Να μην είπανε με, έλα φάκε εσύ ένα βούκα. Ετέρεσα, έγλυνα. Σ' άλλο μέρος εγρύλιζε ο σκύλος. Τι δεν. Άλλο κι άντεξα. Να σκάνετε και να τσεριούς την εκούιξα. Καλά είπες έτσι. Από πέση βέβαια. Και ξέρω μπορεί να είπα το και λίγο αψέα και να έξενα το. Και επ' εκεί. Στο τέλος περίσεψαν 3 τσιριχτά. Δημιουργήθηκε μέγα ζήτημα στο σπίτι. Ποιος θα τρώει τα 3 τσιριχτά. Συμβούλιο ολόκληρο. Σα το απάν που είσαι γαρίμ και λέει με. Έλα φάκε εσύ ένα βούκα. Και αρά σου έφαγες τσάιμι καλατσέφς. Εστά, το κούισμα και τον για τεμέ. Για τον σκύλον έσον. Και έφαγες αταμί. Γιόκ. Τα τσιριχτά και έφαγα τα. Γιόκ. Κούρτεσά τα. Ναι, κούρτεσά τα. Ρούξα πάνω στο τραπέζι και κούρτεσά τα.
το τρίτον τσιριχτών έρθε και στάθε να δάσει γούλα. Εξέβαν το μάτι με μπροστά. Θα φουκίουμε. Ένα νερό. Θα φουκίουμε. Σα το απάντο κλώσκεται και λέει η Μιγαρίμ. Τι σας λέει η Πεθερά. Και η Γαρίμ και η Πεθερά. Τι σας λένε και οι δύο. Βάλε τα χέρια σα έτσι. Το ποδάρα έτσι και λέει. Το γύρο κλώσκεσαι και τερίσμα έτσι. Εθαρίς θα φοούμεσαι. Ο Ερίφ πάει και στέκ. Γιατί. Και δει με ένα κούντεμπα. Πάω πεις αχ το κεφάλι ρούσο αυκά. Γρυβών ο σκύλο να πάνε. Η Γαρίμ, η Πεθερά, αχά και τα Σαμαρία. Και. Το τσιριχτόν έρθε και ξέβαινα σιγούλα. Και τι γέντον. Έρπαξε να το σκύλο και έφυγε. Α, εντάξει. Να εν καλά η Γαρίμ και η Πεθερά. Να εν καλά. Εγλίτωσανε με ασοφούρξιμο. Να εν καλά. Εσύ τε με και γλίτωσες. Εγώ ξέρεις το έπαθα. Δεν έπαθες. Η Γαρίμ. Ναι. Η Σεπτάμ. Ναι. Η Φροσύνη, τε. Πού είναι. Και λέπατε. Εκεί τα άσπρα αποφορία μου νύφηκε. Άρα, η Γαρίσα. Ναι. Ναι. Δεν πήκεσαι. Κάθαν ημέρα παραπονείται ότι και κανεί ήταν τα παράδε. Κι όλο ψαλαφά, ζητά, ψαλαφά, ζητά, ψαλαφά. Εστά. Ψαλαφά, ζητά, ψαλαφά, εσά σούριψε με. Τι έναν την ημέρα ψαλαφά, τ' άλλο την ημέρα ζητάνε, πε. Και πού ξοδεύα τόσα παράδε. Το είχα παρέχω, σαν πως δείχατε. Σας παρακαλώ, κύριε. Εδώ δεν ήρθετε να μας πείτε για τα οικογενειακά σας προβλήματα. Το καταλάβατε. Μάλιστα. Τέλεια. Εδώ ήρθετε να μας πείτε για εσάς. Τα δικά σας δείτε προβλήματα, όχι από εδώ. Έχετε δίκιο, Δεσποινής. Έχει δίκιο. Πάμε, κύριε συνάδελφε. Πάμε, κύριε λοιμοξιολογίδη, να σας κεράσω έναν σουβλάκι. Διότι εορτάζω και τα 41 μου γενέθλια ως σήμερα. Πάμε να σας κεράσω, συνάδελφε. Ω, κύριε συνάδελφε, χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ. Έναν ίνο θα κεράσετε. Βεβαίως, μετά της κοκακόλης. Πάμε, κύριε συνάδελφε. Περιμένετε πρώτα. Έπαρε εσύ το ροδό νερό. Έπαρε και εσύ το κλείσμα. Ξέρεις που θα βάλεις αυτά. Πάμε, κύριε συνάδελφε. Πάμε. Μην περιμένετε από μένα να σας πω τίποτα. Καλέ μου έδωσε και τα κλείσματα. Ιου που άραγε τα έχει βάλει. Καλέ, κύριοι, σταθείτε τα κλείσματα. Θεατρική ομάδα του Συλλόγου Ποντίων Ελευθερίου Κορδελιού. Υπεύθυνος κύριος Αρκυριακίδης Κώστας και μέλη Δημήτρης Μουστόπουλος και Ειρήνη Παυλίδου. Ευχαριστούμε πολύ.